Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που είστε στο Δελτίο. Να είστε καλά, να είστε καλά, ο Θεός καλά. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχετε για το διεθνές παιχνίδι και την εμπλοκή Ερντογάν. Παρακολουθήσαμε έτσι μια περίεργη γλώσσα του σώματος και των δύο αρχηγών, και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ερντογάν. Τι λέτε εσείς? Εγώ γενικά, κύριε Γιώργο μου, δεν εμπιστεύω με τους Τούρκους. Ούτε εγώ. Εγώ είμαι απαισιόδοξος για το κατά πόσον θα σε παρευτούν. Ναι. Παίζουν ένα παιχνίδι ηγεμονίας, τρέλας. Αυτό που λέτε τώρα, Πρόεδρε, σε συνδυασμό με αυτό που έγινε με τον Τραμπ και τον Πούτιν, πώς δένουν μαζί? Άλλος ο Ερντογάν έχει το δικό του βασίλειο. Ναι. Θέλει να είναι περιφερειακή δύναμη. Ναι, αλλά στην, ναι, αλλά στην ενθρόνηση του Σουλτάνου είχε πάει ο Πούτιν. Εντάξει, είχε πάει, όχι ο Μεντβέντεφ είχε πάει, νομίζω, όχι ο Πούτιν. Τέλος πάντων, ο Ρώσος παράγοντας ήταν εκεί. Εντάξει. Η Τουρκία τα έχει καλά το τελευταίο πεντάμινο με τη Ρωσία. Το ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει, γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί κάθε φορά που έχουμε εμείς πρόβλημα, επειδή εμείς το παίζουμε τώρα τελευταία φιλονατοϊκή, μας λένε βρείτε τα μόνοι σας. Ναι, ναι. Και εμείς κακώς το παίζουμε φιλονατοϊκή. Εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τη γραμμή την παλιά που είχε ο Γέρο Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, μεν να ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να έχουμε άριστες σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτή ήταν η τακτική. Δεν γίνεται άμα απελάβνουμε τους Ρώσους διπλωμάτες. Ναι, γι' αυτό πιστεύω ότι όλο αυτό ήταν βλακώδες, το ζήτημα με τις απελάσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία που δικαιολογούν τις απελάσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας, αυτά που τις συκοφαντίες ότι οι Ρώσοι είχαν στεγάσει στην Αλεξανδρούπολη εκπροσώπους τους και δωροδοκούσαν Μητροπολίτες, όλο αυτό το σκηνικό το θεωρώ συκοφαντία, εσκρή, και είναι μια προσπάθεια να δυσφημιστούν τα συλλαλητήρια, να παρουσιαστούν ως έργα της Ρωσίας, ενώ τα συλλαλητήρια είναι η αυθόρμητη αντίδραση ενός λαού, του ελληνικού λαού, που δεν θέλει αυτή τη λύση. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας εφεύρε αυτό το ζήτημα της απέλασης μαζί με τους Αμερικανούς για να ρίξουν όλο το στίγμα πάνω στους Ρώσους, ότι οι Ρώσοι κρύβονται πίσω από τα συλλαλητήρια. Οι Ρώσοι ναι μεν δεν θέλανε τη συνθήκη των Πρεσπών, αυτό είναι σίγουρο, δεν τη θέλανε τη συνθήκη των Πρεσπών, αλλά όχι ότι στείλανε ανθρώπους με λεφτά, με μπαούλα, να μοιράζουν λεφτά εδώ για να γίνουν συλλαλητήρια στους Μητροπολίτες κλπ. Αυτά είναι τρέλες. Και γι' αυτό και κανένα κόμμα δεν έχει ενημερωθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών για ύπαρξη τέτοιων στοιχείων. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι η επίσημη ενημέρωση που έχετε? Καμία. Και πληροφορήθηκα ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία, μέχρι χθες το βράδυ που μίλησα με ένα κορυφαίο στέλεχός της, λέω μήπως εμείς σαν Ένωση Κεντρών δεν έχουμε πληροφόρηση και έχετε εσείς. Μου λέει όχι, ακριβώς την ίδια έχουμε και εμείς και εσείς. Καμία δεν έχουμε δηλαδή, μου λέει. Καμία. Λέω καλά, μόνος του κάνει απελάσεις, γκρεμίζει μια παράδοση στην εξωτερική μας πολιτική, που η παράδοση αυτή είχε προσάρτηση μεν στο ΝΑΤΟ, αλλά ξεχωρίζαμε σαν Ελλάδα ανάμεσα σε όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ για την άριστη σχέση που είχαμε με τη Ρωσία. Έχουμε και όπλα από τη Ρωσία πάρει, έχουμε και δάνειο πάρει από τη Ρωσία και δεν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή να χαλάσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία, με ένα ορθόδοξο κράτος. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάνει λοιπόν ο Τσίπρας ένα ακροβατισμό χάρη των Αμερικανών, γκρεμίζει μια παραδοσιακή τακτική που υπήρχε στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο. Γιατί οι Αμερικάνοι συνήθως δεν τηρούν το λόγο τους. Οι Αμερικάνοι μας θέλουν τσογλάνια. Δεν μας θέλουν συμμάχους. Δεν μας σέβονται σαν εταίρους, σαν συνεταίρους οι Αμερικανοί. Μας θέλουν τσογλάνια. Στο ευρύτερο γεωστρατηγικό παιχνίδι και σε σχέση με το ενεργειακό παιχνίδι, Πρόεδρε, η στάση που κρατάμε παραμένει ρυψοκίνδυνη ή γίνεται η κυβέρνηση ρυψοκίνδυνη για να εξασφαλίσει κάτι άλλο? Μακάρι, λένε τώρα συζητούσαμε ένα συνεργάτη μου εδώ
που έχει σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών και λένε ότι ο Τσίπρας θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Ναι. Έχοντας εξασφαλίσει εξάμηνη... Τον Οκτώβριο τώρα. Ναι, ναι, του 18. Έχοντας εξασφαλίσει πρώτα εξάμηνη παράταση για την περικοπή των συντάξεων του τέλους του 18. Δηλαδή λέτε ότι όλα αυτά τα κάνει για να πάρει κάτι σε σχέση με τα μνημονιακά μέτρα και τις υποχρεώσεις. Ναι, θα πάει στο Καστελόριζο να κάνει ανάποδες τρέλες από αυτές που έκανε ο Παπανδρέου, φιέστα πάλι με φόντο το Καστελόριζο ότι τούτη φορά βγαίνουμε. Ναι. Θα γιορτάζει ότι φεύγουμε από τα μνημόνια μετά τον Αύγουστο. Έχετε πληροφορίες δηλαδή? Θα πάει στη Θεσσαλονίκη να λέει παλαβομάρες να υπόσχεται. Έχετε πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει, ας πούμε, λαγούς με πετραχίλια, Προεδρέ. Και το μόνο λέει που του έχουν δώσει η Μέρκελ, ναι, που του έχει δώσει, είναι εξάμηνη παράταση στην περικοπή συντάξεων, που και εγώ αυτό δεν το πολύ πιστεύω. Γιατί έχω ζήσει στη Γερμανία, ναι, και ξέρω ότι οι Γερμανοί δεν σκέπτονται έτσι, δεν κάνουν συναλλαγές. Οι Γερμανοί θα δούνε την εικόνα της οικονομίας 15 Οκτωβρίου και αναλόγως θα πράξουν. Αν η εικόνα της οικονομίας στην Ελλάδα δεν είναι ενθαρρυντική, δεν θα δώσουν ούτε την εξάμηνη παράτα. Έχουν άλλο σκεπτικό οι Γερμανοί και γι' αυτό την πατήσαμε και προεβδομάδος, που στο θέμα του ΦΠΑ στα νησιά. Ναι. Για την καθυστέρηση της δόσης λέτε. Ναι, ναι, και μας χρεώσαν 28 εκατομμύρια. Ή βρέστε τα και ξεβρακωθείτε, ή δεν παίρνετε τη δόση. Που αυτό, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, θα έκανα χαρακίρι. Αν εγώ είχα βγει στα μικρόφωνα και σαν Βασίλης Λεβέντης και είχα πει ότι πέτυχα να μην αυξηθεί το ΦΠΑ στα νησιά, και από την άλλη μεριά έβγαινε η Μέρκελ και μου έλεγε φέρε ισοδύναμα, εγώ θα άνοιγα μια τρύπα να μπω μέσα. Αλλά ο Τσίπρας είναι ανέστητος. Δεν έχει πρόβλημα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας να τον ξεβρακώσει στην Ομόνια δεν του καίγεται καρφί. Ρεαλιστικά όπως ακούτε εσείς και όπως... Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις. Χρησιμοποιώ για να καταλάβει ο λαός το χαρακτήρα του Τσίπρα. Εξηγούμεθα. Δηλαδή, το πολιτικό σας είπα, αν οποιοδήποτε άλλος ήταν πρωθυπουργός και έβγαινε στα μικρόφωνα και έλεγε συμφώνησα με τη Μέρκελ να μην ανεβάσουμε το ΦΠΑ στα νησιά, και μετά από μια εβδομάδα με διέψευδαν οι θεσμοί και ζητούσαν ισοδύναμα, εγώ δεν θα χαμούρι να γυρίσω στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος όχι μόνο γυρίζει, κάνει φιέστα κάτω στο Καστελόριζο, ετοιμάζει φιέστες στην Πνίκα και αλλού, θα πάει στη Θεσσαλονίκη να λέει ένα σωρό ασυναρτησίες, ένα σωρό ασυναρτησίες, και θα κάνουμε εκλογές πολιτικές. Θα είναι εκλογές, δηλαδή οι δεξιοί θα λένε ότι είναι ο πιο καταστροφικός πρωθυπουργός και εκείνος θα λέει τους δεξιούς απατεώνες. Και θα κάνουμε έτσι εκλογές βρίζοντας τα δύο κόμματα το ένα τ' άλλο. Δύο ερωτήσεις, πρόεδρε. Τέτοιες εκλογές, κύριε Γιώργο, ετοιμάζουνε. Το καταλαβαίνω, όπως το λέτε. Βοηθήστε με λίγο τώρα, γιατί έχει σχέση... Ξέρω πολύ καλά ότι βλέπετε το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό και δεν μένετε στενά στις τοποθετήσεις, ναι, οι οποίες είναι ίσως και βεγγαλικά. Αλλά επειδή η μείωση των συντάξεων είναι ουσιαστική, οι πληροφορίες σας λένε για πιθανή παράταση ή για ουσιαστική άρση του μέτρου? Ακούστε, οι πληροφορίες είναι διχασμένες. Εγώ σας λέγω σαν Λεβέντης, ξέροντας τη Γερμανία. Η Γερμανία, αν δεν δει εικόνα στην οικονομία που επιτρέπει να μην κοπούν οι συντάξεις, ναι, δεν δίνει παράταση. Ξεκάθαρος απόλυτα. Πάμε στο επόμενο. Από την ψυχική σύνθεση, όπως ξέρω, τη Μέρκελ, το εξηγήσατε, πρόεδρε, τους Γερμανούς πώς σκέπτονται. Το εξηγήσατε, ο Τσίπρας όμως περνάει ένα κλίμα εφορίας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα έχει βρει με τη Μέρκελ. Το εξηγήσατε, πρόεδρε, αυτό. Πάμε στο άλλο. Υπάρχει λοιπόν ένα κλίμα διχασμένο. Το πολιτικό σας αισθητήριο λέει ότι πάμε εκλογές πότε? Ακούστε, το πολιτικό μου αισθητήριο είναι το εξής. Ο Τσίπρας, αν κάνει εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, υποθέτω ότι θα μοιράσει τον Μπουναμά. Τον Μπουναμά που ούτως ή άλλως, που είναι άλλο θέμα από το κόψιμο συντάξεων. Το κόψιμο συντάξεων είναι άλλο ζήτημα, ναι, τέλος 18. Ναι. Είναι πώς θα βαδίσει το πλεόνασμα. Ο Μποναμάς όμως, ο Μποναμάς είναι προεξοφλημένος γύρω στα 700-800 εκατομμύρια. Μπορεί λοιπόν να κάνει 10 μέρες πριν τις εκλογές να μοιράσει και τον Μποναμά.
Είναι ικανός δηλαδή αντί να μοιράσει τον Παναμά Δεκέμβρη, να τον μοιράσει τέλη Οκτωβρίου. Να τα κάνει όλα πιο γρήγορα για να φανεί καλός κοντά στις εκλογές. Να υποσχεθεί όσο μπορεί περισσότερα. Η δεξιά και όλα αυτοί είναι τραυματισμένοι γιατί οι καραμαλικοί υπονομεύουν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πάλι λέει όλο ψέματα ότι ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μείωση φορολογικών συντελεστών, επενδύσεις, τα βασίζει όλα σε μια συνθηματολογία. Ναι. Αλλά όλοι ξέρουν ότι κάθε αντιπολίτευση θα έλεγε ψέματα για να πάρει την εξουσία. Δηλαδή δεν βασίζονται στις κουβέντες του Μητσοτάκη. Είναι δε όμηρος του Άδωνη, του Ρουσόπουλου, ανθρώπων ακραίων, οι οποίοι προϋπήρξαν μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κάνανε μαντάρα. Ανθρώπων που τραβάνε δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε. Και το εξηγεί στους συνεργάτες του ο κύριος Μητσοτάκης ότι για να κόψει ψήφους από τη Χρυσή Αυγή. Δίνει και αυτός πολυμέτωπο αγώνα. Έχει τη Χρυσή Αυγή. Καταλαβαίνω. Έχει κάποιους δυσαρεστημένους που τον απειλούν ότι θα κάνουν κόμμα. Έχει την ανάγκη να πει όσα ψέματα περισσότερο μπορεί. Μήπως πάρει καμία ψήφο παραπάνω. Και τα δύο κόμματα, κύριε Γιώργο μου, είναι σε απελπισία. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρει ότι αν κερδίσει τις εκλογές της Νέα Δημοκρατία, μέσα σε ένα πεντάμινο θα καταρρεύσει. Πρόεδρε, πάμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα και να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Τι πιστεύετε ότι εξυπηρετεί καλύτερα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση τους δυνατούς? Τους εξυπηρετεί η λύση Τσίπρα ή τους εξυπηρετεί η λύση Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, η δεξιά παρένθεση θα δρομολογηθεί. Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης, θα κάνει κυβέρνηση με τη Γεννηματά, με 153 έδρες εκεί περίπου, το ίδιο όπως είναι και τώρα. Δεν θα καταφέρουν να φέρουν επενδύσεις και θα συνεχίσουν να βάζουν φόρους και να κόβουν συντάξεις. Και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με μέγιστο την προεδρική εκλογή, ναι, που είναι Μάρτιος του 20, ναι, ένα χρόνο δηλαδή είναι ο μέγιστος ορίζων του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ο μέγιστος ορίζων. Αλλά μπορεί η κυβέρνηση να καταρρεύσει και νωρίτερα. Αντιληπτό. Και θα είναι δεξιά παρένθεση και εκλογές με πλήρη απλή αναλογική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά.